Λοιπόν, όπως είδατε, είμαστε η πρώτη ομάδα πολύ δυνατή. Θα μας βλέπετε συχνά. Είμαστε αποφασισμένοι. Θα παλέψουμε να φτάσει το μήνυμα στον κάθε πολίτη, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Πρέπει να φτάσει το μήνυμα ότι οι περιφερειακές εκλογές μας αφορούν. Τον κορμό των υποψηφίων του στην Ηλία παρουσίασε χθες το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση στο εργατικό κέντρο του Πύργου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Κώστας Πυλιόπουλος. Η αίθουσα του εργατικού κέντρου γέμισε ασφυκτικά από φίλους και υποστηρικτές του υποψήφιου Περιφερειάρχη. Ο Κώστας Πυλιόπουλος μίλησε για τους υποψήφιους του συνδυασμού του για την Ηλία, τονίζοντας πως θα προχωρήσουν μαζί για την επανεκκίνηση της περιφέρειας. Γιατί για μένα είναι μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή. Για αυτούς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί ξέρετε, εμείς, είπε πριν από λίγο ο αγαπητός γιατρός, ο Τάκης ο Ανδρικόπουλος, δεν έχουμε κόμματα πίσω μας. Δεν έχουμε υποδείξεις από τα κόμματα για τους υποψηφίους. Οι υποψήφοι μας πίστεψαν και πιστεύουν σε ένα στόχο. Ότι μπορούμε να κάνουμε την περιφερειά μας καλύτερη. Αξίζει να την κάνουμε καλύτερη. Στη διάρκεια της ομιλίας του άσκησε κριτική στην Περιφερειακή Αρχή λέγοντας πως τα χρόνια της κρίσης άλλες περιφέρειες κατάφεραν να βελτιώσουν οριακά τη θέση τους σε αντίθεση με τη Δυτική Ελλάδα. Μίλησε για αδράνεια που επέφερε τον μαρασμό στις τοπικές κοινωνίες και ανέλησε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η παράταξη Δυτική Ελλάδα μπροστά για να βγει η περιφέρεια από το τέλμα. Η περιφέρειά μας, η Δυτική Ελλάδα, βρίσκεται ανυπόφορα καθυλωμένη στην οικονομική επανάπτυξη. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αποκαλυπτικά. Και για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, θέλω να πω ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μου, ούτε είναι εκτιμήσεις. Είναι της Eurostat και της Elstat. Τι μας λένε αυτά τα στοιχεία? Μας λένε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 67% του μέσου κατά κεφαλήν ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο 49% του μέσου κατά κεφαλήν ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Στην Ελλάδα είμαστε τρίτοι από το τέλος και στην Ευρώπη είμαστε ανάμεσα στις 20 φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 260 περιφέρειες και εμείς είμαστε στην δεκάδα του πάτου της. Στην τελευταία δεκάδα. Μερικοί ίσως πούν ότι όλη η χώρα υποχώρησε στα χρόνια της κρίσης. Αυτό είναι αλήθεια εν μέρει. Με μια μικρή διαφορά όμως. Άλλες περιφέρειες μέσα στα χρόνια της κρίσης βελτίωσαν έστω και οριακά τη θέση τους. Στο ίδιο διάστημα η δική μας θέση χειροτέρευσε. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο που αποδεικνύει την αποτυχία του μοντέλου που εφαρμόστηκε στην περιφέρεια. Σήμερα και αυτές τις μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας και κάποια άλλα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και βλέπουμε μια δραματική συρρήκνωση των εισαρτημάτων στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδος. Προκύπτει από τις δηλώσεις αυτές. Δημοσιοποιήθηκαν αυτές τις μέρες. Και πολύ περισσότερο βεβαίως στην Ηλία. Μείωση επιχειρηματικής δραστηριότητας, αύξηση συνταξιούχων, αλλά με μείωση του εισοδηματός τους και απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή, επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει. Ο κόσμος ή πάει να γίνει συνταξιούχος με μειωμένη σύνταξη ή κατευθύνεται στον αγροτικό τομέα, αλλά και εκεί τα εισοδήματα μειώνονται συνεχώς. Ο κύριος Πυλιόπουλος αναφέρθηκε και στην στήριξη που παρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Απόστολο Κατσιφάρα, ενώ αναφερόμενος και στο Νεκτάριο Φαρμάκη είπε πως και οι δύο συνυποψήφοι του εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κομμάτων που του στηρίζουν. Την κομματοκρατία στην περιφέρεια, είπε, την πληρώσαμε ακριβά. Η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή και ο Απόστολος Κατσιφάρας προσωπικά αναζήτησαν σωσίβιο εκλογικής σωτηρίας στην συνεργασία τους με το ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνεργασία με βαριά ανταλλάγματα. Όχι πως δεν πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αλλά η ιδιαιτερότητα είναι ότι η συνεργασία αυτή ήταν με βαριά ανταλλάγματα σε βάρος των συμφερόντων της περιφέρειας. Σε μια σειρά από υποθέσεις μείζωνος ενδιαφέροντος για την περιφέρεια είτε συνήργησαν είτε σιώπησαν. Θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα που είναι και απολύτως χαρακτηριστικό. Είναι ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου που υπόθηκε και προηγουμένως. Η παρούσα κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία από τον Ιανουάριο του 2015. Κάτι παραπάνω από 4 χρόνια. Τι έκανε λοιπόν όλο αυτό τον καιρό? Σταμάτησε την προκήρυξη του έργου που είχε δημοπρατηθεί, είχε ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης ως ενιαίο έργο
με εγκεκριμένο προϋπολογισμό και εξασφαλισμένη πίστη. Σταμάτησε λοιπόν τη διαδικασία, τεμάχισε το έργο σε 8 εργολαβίες και ακόμα εγκατάσταση εργολάβου μετά από 5 χρόνια δεν έπρεπε. Τι έκανε λοιπόν όλο αυτό τον καιρό η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος για την Πατρών Πύργου? Συζητούσε και εν τέλει αβαντάριζε τον αρμόδιο υπουργό κ. Σπρίτση, συμφωνώντας με τις πολιτικές επιδιώξεις του προφανώς. Αυτό έκανε και τίποτα άλλο. Η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή έχει κουραστεί και μας έχει κουράσει. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε και καιρός πια να αποσυρθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε διάφορες συνεντεύξεις οι δημοσιογράφοι μου ζητούν να πω τη γνώμη μου για την υποψηφιότητα του κ. Φαρμάκη. Απαντώ πάντα με τον ίδιο τρόπο. Λέω πως δεν τον γνωρίζω, αλλά και πως είναι 9 χρόνια περιφερειακός σύμβουλος. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν θυμάμαι και δεν νομίζω να θυμάται κανένας μια παρέμβασή του που να ταράζει τα νερά, που να αλλοιώνει το τέλμα, να οθεί την περιφέρεια για μια άλλη πορεία, να καταθέτει μια ουσιαστική πρόταση για την περιφέρειά μας. Διαχειρίστηκε το αξίωμά του με ρυθμούς ρουτίνας, χωρίς πάθος και χωρίς σχέδιο. Υπάρχει εδώ ένας χρυσός κανόνας, ότι ο τρόπος που λειτουργήσεις όταν είσαι στην αντιπολίτευση δείχνει πώς θα λειτουργήσεις όταν θα γίνεις εξουσία, όταν θα αναλάβεις εξουσία. Αν λοιπόν ως αντιπολίτευση είσαι απαθής, αδρανής, αδιάφορος, δεν έχεις σχέδιο στο μυαλό σου, δεν καταθέτεις προτάσεις, πώς αυτά ξαφνικά θα τα κάνεις όταν αναλάβεις την εξουσία? Την κομματοκρατία στην περιφέρεια την πληρώσανε ακριβά, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είδαμε που μας οδήγησε. Στη φτώχεια, στην ανέχεια και στην επανάπτυξη. Ήρθε πια ο καιρός να κάνουμε τη ρήξη με το σύστημα που θέλει την περιφέρεια υποταγμένη στα κόμματα και στο πελατειακό σύστημα. Ήρθε η ώρα οι πολίτες να κρίνουν, να αξιολογήσουν και να εμπιστευτούν πρόσωπα με εμπειρία, γνώσεις, αξιοπιστία, ήθος, πρόσωπα αποτελεσματικά στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στην πολιτική τους διαδρομή. Αυτός είναι ο λόγος σύστασης της παράταξής μας. Γι' αυτό είμαστε απόψε εδώ, για να πάμε τη Δυτική Ελλάδα μπροστά. Οι υποψήφοι της παράταξης Δυτική Ελλάδα μπροστά στην Ηλία, τους οποίους ανακοίνωσε χθες ο Κώστας Πιλιόπουλος, είναι η Μανώλης Αγιομυριανάκης, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, η Αναστασοπούλου Ζωή, δικηγόρος, ο Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, αρχαιολόγος στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας, ο Κλάδης Πέτρος, έμπορος και δημοτικός σύμβουλος Ποινιού, η Μουσταφέρη Φιλιό Θεοδώρα, γεωπόνος, ο Οικονομόπουλος Γιώργος, επαγγελματίας, ο Παπαγεωργίου Ευάγγελος, χειρούργος Γενικής Χειρουργικής, η Σαλπέα Εκάβη, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου Ηλίας, η Σπιλιοπούλου Αγγελική Κωνσταντίνα, φιλόλογος, η Στροφίλα Αθηνά, βοηθός φαρμακείου και ο Χριστόπουλος Παναγιώτης, αγρότης, ιδιοκτήτης καταστήματος ζωοτροφών.